Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα είχε στην Αθήνα και ήρθε μόνο και μόνο για την εκδήλωσή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται κανείς εδώ απόψε. Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο ζωής για πολύ κόσμο αυτό που ζούμε. Τώρα μέσα σε 10 λεπτά θα περάσουμε 50-60 χρόνια. Πολύ γρήγορα. Θα σταθούμε μόνο σε κάποιες φωτογραφίες πολύ συγκεκριμένες, να πούμε δύο λόγια. Τις υπόλοιπες για την οικονομία του χρόνου θα τις περάσουμε γρήγορα. Αυτή είναι η Καμάρα με τα πολεμικά και είναι το Μοσχάνθι, όχι αυτό που λέει ο Φιταλιανός. Αυτό αναφέρεται στο προπολεμικό Μοσχάνθι. Αυτό είναι το μεταπολεμικό, το τρίτο στη σειρά Μοσχάνθι της οικογένειας Τόγια που ταξίδεψε στη Σύφνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Κωστάκης Τόγιας, αυτό είναι το πλοίο που στη συνέχεια το 58 με το ονομάστηκε σε Μαριλένα. Είχε σκοτωθεί ο γιος του Τόγια σε αυτό το πλοίο και γι' αυτό πήρε το όνομα Κωστάκης Τόγιας προς τιμή του παιδιού. Αυτό είναι το Μοσχάνθι το τρίτο, το μεταπολεμικό, αυτό που το θυμούνται οι περισσότεροι. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Ταξίδεψε από το 55 μέχρι το 60-61 στη Σύφνο, πάρα πολλές μνήμες. Ναι, η κάπνα είναι χαρακτηριστικό. Αυτός είναι ο Γλάρος, πολύ σπουδαίο καράβι. Υπάρχουν πάρα πολλές μνήμες από τους παλιούς, ο οποίος Γιάννης έλεγε πάντα για τον Γλάρο. Εδώ είναι μια απεικόνηση ζωγραφική, πάλι ο Γλάρος, πολύ θυμισμένο καράβι. Αυτά ήταν λόρδικα, έτσι τα λέγανε, ήταν θαλαμυγοί. Και τα πήρανε και μετασκευάσανε στην Ελλάδα, είναι του Καβουνίδη. Αυτό είναι το Άνδρος του Διαβούλη. Είναι η φωτογραφία τραβημένη στην Άνδρο. Πολύ ιστορικό πλοίο που και αυτό ερχόταν στη Σύφνο. Πλοία προπολεμικά που αγοράστηκαν μετά τον πόλεμο, μετασκευάστηκαν και ταξίδεψαν μέχρι την δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάλι το Μοσχάνδι στη Ραφίνα, εδώ τραβημένο μετά τη Σύφνο πήγε Ραφίνα. Αυτό είναι το Ηλιούπολη. Είναι ένα πολύ φημισμένο πλοίο. Βλέπετε το φουγάρο που είναι ψηλό, ένα ατμόπλιο. Είναι το φημισμένο Ηλιούπολη τη οικογένεια Τυπάλδου. Ταξίδευσε και αυτό στη Σύφνο. Αυτό αποχώρησε λίγο νωρίτερα. Πλοίο του 1910. Μιλάμε απίστευτες ιστορίες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι το Γλάρο. Και τώρα ας δούνε οι νεότεροι πώς ταξίδευαν οι παλιοί. Σε ένα κατάστρωμα, όταν λέμε επιβάτες καταστρώματος, αυτό εννοούμε, έτσι. Αυτό ο Αντωνάκη, ο παππούς, έτσι. Εδώ ο Μανώλης, η Ευαγγελία, επιβάτες καταστρώματος. Κυριολεκτικά και το χειμώνα μόνο κάτι μητσεράδες βάζανε για να μην έρχεται η βροχή και σε κάνει μουσκεμα σε αυτό το 12ωρο ταξίδι από τον Πειραιά. Το Έλενα, το θυμόσαστε, του Λαγά, του Λάζαρου του Λαγά, ταξίδεψε από το 52 μέχρι το 58, πάρα πολλοί συγκλοί έφυγαν από αυτό το πλοίο για να πάνε να δουλέψουν στην Αθήνα τα μεταπολεμικά χρόνια. Φωτογραφίες από το αρχείο του Όλπιν αυτές. Αυτό είναι το Μυρτιδιώτισσα, νομίζω με μια επιφύλαξη. Ωραία, το Μυρτιδιώτισσα. Αυτό είναι το πρώτο πλοίο που ταξίδεψα εγώ στη ζωή μου. Το 1968 για τη Σύφνο, 40 ημερών μωρό, ήρθαμε εδώ. Αρχείο Όπτο Μοσχάνθι από τον Πειραιά, βλέπετε εκεί πώς ήταν οι συνθήκες του ταξιδιού, καμία σχέση. Για τους περισσότερους τους νέους, αυτά θα φάνταζαν σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Ναι. Προχωράμε. Να το, ο Πειραιάς, εκείνης εποχής με τα υπόστεγα που μετά τα γκρέμισαν, το Μυρτιδιώτισσα ήταν του Σπύρου του Μπιλίνη. Αυτό ήταν από τα Βάτικα κάτω, όπως από τα Βάτικα ήταν στη συνέχεια και ο Σταθάκης που έφερε το Ιόνιο. Το Μυρτιδιώτισσα συμμεστολισμένο. Πολύ ιστορικό πλοίο. Το 58 το πήρε, ταξίδεψε μέχρι το 70. Το Κυκλάδες, το παλιό Κυκλάδες, έτσι όχι αυτό το οχηματαγωγό που ανέφερε ο Γιώργος πριν. Και αυτό της οικογένειας Τόγια, πολύ σπουδαίο πλοίο, ερχόταν και αυτό στη Σύφνο. Το Έλσι του Τόγια, στοιχείο φωτογραφία, και αυτό πολύ ιστορικό πλοίο. Οι παλιοί είχαν τον Τόγια πολύ ψηλά. Τον Τόγια, τον Καβουνίδη. Το Φίλιππος του Καβουνίδη, μια ιστορία πολύ μικρή, να πούμε για να την ξέρετε, είναι ο Φίλιππος Καβουνίδης. Είναι ο άνθρωπος που πήρε Έλληνες από τη Μικρασία του 22 και τους μετέφερε στη πιο ασφαλή μέρη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρεβεστό. Η γυναίκα του ήταν η Εκατερίνη Καλαφάτη, η αδελφή του Χρυσοστόμου Σμύρνης, του επισκόπου που θανατώθηκε με τον πιο χειρότερο τρόπο στη Σμύρνη. Άρα
Ο Καβουνίδης είχε παντρευτεί την αδελφή του αγαπητού Χρυσοστόμου, την Κατερίνη Καλαφάτη. Γι' αυτό και τα πλοία λεγόταν Φίλιππος και Κατερίνη, που επίσης ερχόταν στη Σύφνο. Να ο Πειραιάς. 1947, έτσι, ανάμεσά τους κάπου εκεί στη μέση είναι το Αλεξάνδρα που μετέπειτα έγινε Ερμόπολης και πήγε και στούκαρε σε ένα βράχο έξω από τη Σύρο. Και βλέπετε το Χατζηκυριάκιο μόνο, ένας Πειραιάς αγνώριστος. 1947. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική φωτογραφία. 1956 η αεράμινα της Σύφνου τότε με τον γιατρό, τον Σωτήρη, κάνει μια εκδρομή για να τιμήσει αυτά τα παιδιά, τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αεράμινα. Τώρα για τους νεότερους αυτά είναι απίστευτα. Μισό λεπτό, αν μπορούμε μια στιγμή μόνο, λίγο την προηγούμενη. Είναι ο Κώστας ο Σάρδης, ο πατέρας του Νίκου του Σάρδη που ήταν καπετάνιος του Άγιος Γεωργίος πάνω. Και δίπλα είναι η μάνα μου. Δηλαδή έξω από τη γέφυρα τη βλέπετε, είναι το σμαρό η μάνα μου. Δίπλα είναι ο Σάρδης. Κάπου είναι ο Κασβίκης, εκδρομή στη Μήλο του 1956. Λοιπόν, προχωράμε. Κοιτάξτε τι συνθήκες, γιατί μιλάμε έτσι. Τώρα δεν ξέρω, ασφάλεια και τα σχετικά ή υπεράριθμη, έτσι. Πρωτόκολλο. Ναι, πρωτόκολλο. Αυτό είναι το Μαριλένα. Το Μαριλένα του Λαγά, το Κωστάκη Στόριας, ταξίδεψε μέχρι το 70 στη Σύφνο, αγνώριστο σε σχέση με το πώς ήταν παλιά. Και εδώ επίσης μια άλλη φωτογραφία που θα δούμε τώρα και θα σταθούμε την επόμενη. Εδώ λοιπόν, ας σταθούμε λίγο, είναι η φωτογραφία του Γιάννη του Καούρη, πολύ σπουδαίος φωτογράφος, έχει μας δώσει καταπληκτικές απεικονίσεις και, αγαπητέ Γιώργο, το σημείο αυτό θα ήθελα την Κατιγιάννα να έρθει και να μας διαβάσει δύο ποίηματα. Δεν τελείωσε η παρουσίαση του Αντώνη. Απλώς θα είναι ένα διάλειμμα σε αυτό που βλέπουμε. Δύο ποίηματα από το βιβλίο του πατέρα μου, το οποίο έχει φτιάξει τη Μισένα Κυνηδικές, το Πυροφάνη των Κυκλάδων, και αναφέρεται στο Μαριλένα και σε άλλο ένα βαπόρι στο Παλαιολίνιο. Ταξίδια στις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες τα ταξίδια ήταν πάντα μια από τα ίδια. Κι αν φυσούσε Πονεντίνη, ποιος σε πιάνει, ποιος αφήνει. Πρώτο πλοίο στη γραμμή μας ήταν φύρμα και τιμή μας, Πανελλήνιον το λέγανε. Κι όσοι το γνωρίσαν, κλαίγανε. Πριν το 1900 διασχίζει μίλια τόσα, μ' ανοιγμένα τα πανιά του και στη μέση των εννιά του. Για τη Σύφνου το λιμάνι δε φουντάρει μανιμάνι, καταφτάνει το καμένο λίγο καθυστερημένο. Κι όλοι τότε του φωνάζουν και γλυκές ελιές του τάζουν. Αγάντα Πανελλήνιο, να μπούμε στις καμάρες, να ανοίξουμε και τον τρουβά, να φάμε και χαμάδες. Και χρόνια πριν τον πόλεμο, μ' άλλο βαπόρι κλείναμε το ραντεβού με Θέρμη. Ίσως να το θυμόσαστε. Ήταν τουτό για κάφημα, το θρυλικό Μουσχάνθη. Σκαμπανεβάσματα με το Μαριλένα του Λαγά. Άλλο καράβι θρυλικό ήταν το Μαριλένα, που στις Κυκλάδες έκανε ταξίδια ένα-ένα. Κάποιο Γενάρη, δύσκολο σε καιρικές συνθήκες, το Μαριλένα έφευγε να κάνει δρομολόγιο στην άγωνο γραμμή του. Η πρώτη του προσέγγιση ήταν η νήσος Σκαία, αλλά τα προγνωστικά δεν είχαν καλά νέα. Βοριά στενά κατέβαινε, χιόνι και καταιγίδα, και πριν να φτάσει ως την Τζιά, έπεσε στην παγίδα. Αντάριασε η θάλασσα, τα κύματα φουσκώσανε κι όλοι τα χρειαστήκανε. Πώς θέλει να τη γλιτώσουμε? Είδαμε με τα μάτια μας τον Χάρο να φρενιάζει και μέσα στην καμπίνα μας, τον Γιώργη που είναι δίπλα μας, να βαριαναστενάζει. Αντώνη μου, χανόμαστε, πάμε για να πνιγούμε και αν δεν τη γλιτώσουμε, για πάντα θα χαθούμε.
Μα μες στις δύσκολες στιγμές, να άλλη φασαρία. Το Μαριλένα ήγηρε. Και φεύγανε τα πιάτα του, τραπέζια και καθίσματα από την τραπεζαρία. Άγιε Νικόλα ναυτικέ, προστάτη μας πατέρα, κάνε το θαύμα σου ξανά και τούτη την ημέρα. Έτσι για την αναφορά να πούμε ότι λόγω της μετασκευής που είχε γίνει στο Μαριλένα είχε μεγάλο πρόβλημα στην ευστάθεια, γι' αυτό και ποτζάριζε πολύ άσχημα. Και λένε ότι ενώ οι ναυτικοί κύκλοι όλοι περιμένανε το Μαριλένα να έχει το ατύχημα, τη βραδιά που έγινε το ναυάγιο του Ηράκλειο, το Μαριλένα ταξίδευε με 11 βοφόρ και ανέβαινε. Και έγινε στο Ηράκλειο η ζημιά. Αντώνη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είναι το Δέσποινα. Το Δεσποινάκι που λέγανε, του Φουστάνου. Πολύ σπουδαίο και αυτό, πλέον μια σταλιά βέβαια, έτσι. Το οποίο στην Σύμβουλο μετά το γνωρίσαμε ως ευαγγελίστρια. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι το Δεσποινάκι το περίφημο της οικογένειας Φουστάνου. Αυτό είναι το Μυρτιδιώτησα πάλι που το είδαμε και πριν. Και να το λοιπόν στο καφενείο ο Λάκης, το Ευαγγελίστρια, δηλαδή το πρώην Δέσποινα. Ακόμα και σήμερα το μουσείο του, το καφενείο του Λάκη είναι ένα μικρό μουσείο της Ακτοπλοείας με πολύ ωραίες εικόνες. Το Μαριλένα στο τέλος του, μετά το 70 παροπλισμένο στα αμπελάκια της Σαλαμίνας. Αυτό είναι το Εκατερίνη προς τιμή της αδελφής του Χρυσοστόμου Σμήνης Εκατερίνης Καλαφάτη. Εδώ είναι ο Φίλιππος στη Βενετία. Αυτά τα πλοία πηγαίναν στο εξωτερικό. Έτσι βλέπουμε τις εικόνες αυτές. Ο Παντελής είναι αυτός, ο περίφημος Παντελής. Εδώ είναι τα τετράδυμα της ελληνικής ακτοπλοείας. Δόθηκαν πολεμική αποζημίωση από τους Ιταλούς το 1952. Μιαούλης, Κανάρης, Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης ή Γεώργιος Ποταμιάνος, το οποίο με τα δύο ονόματα. Χαρακτηριστικές εικόνες στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Μιαούλης με τα σινιάλα του Μαγιάση, όπως ερχόταν και στη Σύμβρο το 1973-1976. Ο Μιαούλης με τα προηγούμενα σινιάλα του Νομικού, του Μάρκου του Νομικού. Ο Νίκος ο Άγας έχει φωτογραφίσει το Κανάρι στις Καμάρες εδώ μπαίνοντας. Ο Κανάρης. Το Μιαούλη στα τελευταία του. Το 85-86 ταξίδευε. Το 1986 ήταν το τελευταίο ταξίδι του. Και εδώ ένα πλοίο που είναι πολύ σπουδαίο για όλους μας. Είναι το Κάλυμνος. Είναι το πολύ αγαπημένο Κάλυμνος. Είναι φωτογραφία του Δημήτρη Τουρίζου στον Πειραιά. Αυτό ανήκει σε μια εταιρεία που λιγόταν έκδοξης ναυτιλιακή. Είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται για κάποιον καλύμνο, τον Κόκκινο, αλλά έπεσε έξω η επιχείρηση και στη συνέχεια ο Κόκκινος το πούλησε και το πήρε η εταιρεία αυτή και στη σύμβουλα της μέχρι το 1978. Αυτό είναι το Κυκλαδάκι το μικρό, έτσι το χηματαγωγό, το πρώτο επιβατικό χηματαγωγό που έπεσε στη Σύμβουλα. Το Έλλη, πάρα πολύ αγαπημένο πλοίο και αυτό εκείνη την εποχή ερχόταν και αυτό. Τώρα θα το δούμε, αγαπητέ. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την Ικαρία. Απλά δείχνει τον τρόπο που είπε και πριν ο Γιώργος πώς γινόταν η αποβίβαση και φανταστείτε να έχει καιρό. Προχωράμε. Εδώ για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν και πολύ. Ο Γιώργος Οξύδης, ο παππούς πλέον, έτσι, είχε το Κάλυμνος. Το Κανάρι το είχε ο Σταμάτης ο Κατσουλάκης. Και το Μιαούλης ο Λάκης. Και εδώ είναι μια πολύ σημαντική φωτογραφία από το ημερολόγιο που είχε δώσει η αδελφότητα Συμφέρον ο Άγιος Σιμεών. Είναι η λάντζα του καπεταγιώργιου του Καμπουράκη με το Κάλυμνος, έτσι. Το λιτό, αυτό είναι που έπεσε για πρώτη φορά στη Σύμφνο, σύμφωνα με τους περισσότερους, ο Νικολός ο Σίμος όμως επιμένει ότι είναι το Μαριλένα. Να λοιπόν το λιτό στη Σύμφνο σε κάποιο επόμενο ταξίδι, αφιερνός Ναρλής ο φωτογράφος. Το Κάλυμνος στη Σύμφνο, στη Χρυσοπηγή, μετέφερε για πολλά χρόνια την εικόνα. Εδώ είναι Σταύρος Καλογύρου από το μπαγαζί του, το Κάλυμνος πριν φτιαχτεί ο μόλος, πώς γινόταν η αποβίβαση. Στον Πειραιά. Εδώ είναι πάλι από το ημερολόγιο της αδελφότητας Συμφνίων. Το Κάλυμνος μπαίνει περήφανο μέσα στο λιμάνι, στο παλιό πλέον για τους περισσότερους νέους μόλο. Πριν την επέκταση του 1989,
στη Χρυσοπηγή. Εδώ είναι η φωτογραφία του Ευάγγελου Παντάζογλου, αυτή είναι από εφημερίδα κακής ποιότητας. Φανταστείτε τι κρύβει αυτό το αρχείο του Παντάζογλου, ο μεγαλύτερος φωτογράφος. Έχει απίστευτα πράγματα, κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη Σύφνο. Να το λοιπόν το λιτό που λέγαμε και πριν. Αυτό είναι ένα άλλο λιτό που ταξίδευσε στη Σύρο την Ιμικανία, δεν ήρθε από τη Σύφνο, ήταν το ίδιο όνομα αλλά άλλης εταιρείας. Το ίδιο, προχωράμε. Εδώ το ΙΑ που στη συνέχεια έγινε λιτό και μετά ξανά έγινε πάλι ΙΑ στα τελευταία του. Πλοίο πολύ παλιό, πολύ ιστορικό. Εδώ μια φωτογραφία του Γιάννη του Βασάνου, εξαιρετική, εδώ στο Αλκιόν που έκανε δόκιμο ο Γιώργος ο Τρούλος. Έτσι, 1900. Μια παρένθεση του 83 με το φίλο μου τον αντιδήμαρχο τον Γιώργο Σταυριανό, δόκιμο πλοίο εγώ. Δόκιμος μηχανικός εκείνος, το Αλκιόν, με καπετάνιο του Καλπάκη και ύπαρχο το Σπύρο το Θηραίο και οι δύο θρύλοι της ελληνικής αξιοπλοείας. Συνεχίζουμε. Βλέπετε, αυτό σημαίνει ορθόπλωρο, έτσι. Σπαθή πλώρη. Λοιπόν, και πάμε στο Ιόνιο, Σταθάκης Μανούσος. Πολύ ιστορικό, πάρα πολύ αγαπημένο πλοίο, σε πολύ μεγάλη ιστορία. Από το 1978 μέχρι το 1992 μετέφερε και αυτό πολλές φορές την εικόνα της Χρυσοπηγής στο βράχο. Εδώ φωτογραφία του Κυριάκου Σημειωνίου, το Άγιος Σημειών πάει να παραλάβει την εικόνα. Μια ήταν ο Άγιος Πρίδων, μια ήταν ο Άγιος Σημειών. Φωτογραφία ιστορική του Ευάγγελου Παντάζογλου, του Άγιος Γεώργιος ο Ξηφίας ο λεγόμενος του Βεντούρη, το πρώτο του Βεντούρη, το πρώτο πλοίο με το οποίο ξεκίνησε ο Καπετακώστας ο Βεντούρης. Αυτό εδώ, ο Ξηφίας, μια στεριά δαποράκι, έτσι, που άλλαξε όμως τα δεδομένα της γραμμής του 76 όταν δρομολογήθηκε για πρώτη φορά. Εδώ πάλι του Παντάζογλου από την Αμμουδιά των Καμαρών. Φωτογραφία πάρα πολύ αγαπημένη, το Κύμωνος, και αυτό από το 80 μέχρι το 92-93 ταξίδεψε και πρόσφερε πάρα πολλά. Ειδικά στα φορτηγά βοήθησε πάρα πολύ. Το Γιώργιος Εξπρές, τα πρώτα του δρομολόγια από τη Σύφνο, αυτό ξεκίνησε το 83. Περνούσε περιοδικά από τη Σύφνο. Εδώ στο τέλος, στα ενδοκυκλαδικά που έκανε το 2099, έκανε αυτό ενδοκυκλαδικά που κάνει τώρα το Άρτεμις. Συνθήκες ταξιδιού, αυτές ήτανε, πολλοί τουρίστες, πολλά σακίδια, άλλος τρόπος ταξιδιού, καμία σχέση με τα ταχύπλα και σαν τεκ που λέμε. Ιστορικό, όλα αυτά τα πλοία, αυτή η εταιρεία πρόσφερε πάρα πολλά, έσβησε πριν από μερικά χρόνια με άσχημο τρόπο, αλλά η προσφορά της δεν ξεχνιέται. Αυτό ήταν ο Πειραιάς, εκείνης της εποχής, δεκαετία του 70. Αυτό τι να πει κανείς, ίσως το καλύτερο πλοίο που πέρασε ποτέ από τη γραμμή, είναι το Μήλος Εξπρές, έγραψε τεράστια ιστορία, άλλαξε τα δεδομένα της γραμμής, πρόσφερε πάρα πολλά, δέθηκε με το νησί, ακόμα και σήμερα πιο πολύ όταν λένε βαπόρια ρούν το Μήλος. Εδώ τον Αλιάς Εξπρές ως Εξπρές Άδωνες στα τελευταία όταν είχε περάσει την Ελλάς Φέρης. Αυτό είναι το Άνεμος ή αλλιώς έχει έρθει εδώ ως Άκουα Μαρία σε ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Είναι αυτό που μάθω την κατοστήση του Άκουα Τζουέλ που πήγε στην Πορτογαλία τώρα. Το Ρομίλντα πρόσφερε πολλά αγαπημένο πλοίο, έτσι. Και εδώ είναι η νέα εποχή πια, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, είναι το πρώτο πλοίο της Aegean Speed Lines του Λεωνίδα Ευγενίδη Δημητριάδη που παρέλαβε τη σκητάλη τέλος πάντων από τους επόμενους και μεταφέρει κάθε χρόνο την εικόνα με τα πλοία. Το ραφινιώτικο πλέον Speed Runner 4, λίγο πριν πουληθεί. Εδώ ένα πλοίο που ειδικά στα τελευταία του έχει πάρα πολλά. Ο Γιώργος έχει να πει απίστευτες ιστορίες για το Χωσοβιώτισσα. Απίστευτα πράγματα. Έτσι, αυτό είναι της Μαρίας της Λαζαρή. Είναι το Άγιος Γεώργιος. Πραγματικά πολύ όμορφο πλοίο και πάρα πολύ άγρουσα. Συνεχίζει ο Κοραής. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε δυο τις ανθρώπους που πραγματικά λατρεύουν τη Σύφνο και στέλνουν τις καλύτερες ευχές στον Καπεταλάζαρος ο Καβαλάς. Χρόνια στο Κάλυμνος και στο Ιόνιο. Μέχρι το ατύχημα εδώ που συνέβη εκείνη τη Μεγάλη Τετάρτη. Περσινή φωτογραφία, θα πάει πολύ τη Σύφνο, έρχεται εδώ της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Εδώ πέρασε και από το Άγιος Γεώργιος για κάποιο διάστημα, τον Ξηφία. Και εδώ
είναι ο Γιάννης ο Σγόρας, πρώτος μηχανικός αυτή τη στιγμή στο Σολωμό, φωτογραφία είναι στο Κοράι και ο Ισίδωρος ο Λιγνός. Ο Ισίδωρος ο Λιγνός, μια λέξη μόνο να προσθέσουμε στα τόσα που έχουν πει, λέει για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι υπεράνθρωποι καρβοβέρτες, τους έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Ήταν μια μέρα, το θυμάται εδώ, ο Αγγελές που είναι εδώ, ο Κάβος είχε πιαστεί, δεν λυνότανε, το καράβι πήγαινε για έξω, θα γινότανε πολύ μεγάλο ατύχημα, παίρνει ένα μαχαίρι και πάει να κόψει τον Κάβο και λέει στα άλλα τα παιδιά, εσείς φύγετε, έχετε μικρά παιδιά, χτυπήσει εμένα, χτυπήσει εμένα ο Κάβος που είμαι μεγάλος. Ο Ισίδωρος ο Λιγνός δεν το θυμάται ποτέ, κάθε φορά που το λέει να τριχιάζει, έσωσε τη ζωή στο καράβι, έσωσε τη ζωή σε ανθρώπους, έσωσε την καριέρα, έσωσε την περηφάνεια της Ύφνου. Αυτός είναι ο Άγγελος, ο Καλογέρος. Και τελειώνουμε, νομίζω. Νομίζω ότι τελειώσαμε, έτσι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.